Balcazar wants to say something about to you, but also about what's happening in your country and what's happening in the world. Ο Αλκαζάρ θέλει να σας πει, να μας πει ένα μήνυμα σχετικά με εσάς, αλλά και τη χώρα, αλλά και τι συμβαίνει στον κόσμο. And so, beloved ones, as we talk to you, we invite you to close your eyes and relax. Και έτσι, αγαπημένοι μας, όταν σας μιλάμε, παρακαλούμε τώρα κλείστε τα μάτια σας και να είστε χαλαρωμένοι. We ask you to do this because as we talk, there will be subtle energies coming to you. Και σας το ζητάμε αυτό γιατί εμείς, καθώς σας μιλάμε, θα εγκατηθίστονται ενέργειες σε εσάς. The words, in a sense, will be carrying an energy. Οι λέξεις με μία έννοια θα φέρουν μία ενέργεια η κάθε μία. So, as you all know, this your country of Greece is suffering from quite a lot of chaos right now. Όπως γνωρίζετε αρκετοί από εσάς, η χώρα που την ονομάζουμε Ελλάδα υποφέρει από αρκετά πράγματα, χαόδη πράγματα αυτή τη στιγμή. So many people without jobs, so many refugees. Τόσοι πολλοί άνθρωποι χωρίς δουλειά, τόσοι πολλοί μετανάστες. You do not have a freedom to use all your money as you wish. Δεν έχετε όλη την ελευθερία να χρησιμοποιήσετε όλα σας τα χρήματα όπως εσείς επιθυμείτε. Many people with very little money, only just surviving. Πολλοί άνθρωποι με πάρα πολύ λίγα χρήματα απλά προσπαθούν και επιβιώνουν. So we wish to say to you and share a larger picture. Θέλουμε λοιπόν να μοιραστούμε μαζί σας μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα. To give you an understanding of what is occurring. Να σου παρουσιάσουμε μια κατανόηση του τι συμβαίνει. You are aware of what is occurring in your country, but similar things are happening in different places around the world. Αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει στη δική σας χώρα, αλλά την ίδια στιγμή παρεμφερή πράγματα συμβαίνουν και σε άλλες χώρες του κόσμου. Many of you are aware of the words of this beautiful being, Kreon. Πολλοί από εσάς καταλαβαίνετε και αφουγκράζετε τις λέξεις αυτού της όμορφης οντότητας που ονομάζεται Κρίωνας. Alcazar and Kreon have been saying for many years. Ο Alcazar και ο Κρίωνας είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια. And that there is a conflict, if you like, or a struggle between those higher energies of the light and the lower frequencies of the old energies, the darker energies. Υπάρχει λοιπόν μια διαμάχη, όπως αντιλαμβάνεστε, των οντοτήτων που έχουν υψηλότερη δόνηση με κάποιες που έχουν χαμηλότερη. The energies of manipulation and control and male domination. Οι ενέργειες που θέλουν να μας καθοδηγούν να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και θέλουν να έχουν κυριαρχία επάνω σε εμάς. They are the old energies of the past. Είναι παλιές ενέργειες του παρελθόντος. The energies of higher consciousness, that which you would call the light energy, is getting stronger every day. Οι ενέργειες που είναι του φωτός, αφού λέμε η ενέργεια του φωτός, μεγαλώνει και μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. This you are aware of. Αυτό το γνωρίζετε ήδη. But we wish to give you a little bit of a more subtle explanation of the energetics of what is occurring. Θέλουμε να σας δώσουμε ένα ακόμα παράδειγμα πιο γεωμένο σε σχέση με το τι συμβαίνει. That which you would call the dark energies, which is just energy of unconsciousness. Αυτές που ονομάζουμε σκοτεινές δυνάμεις είναι απλά οι δυνάμεις που έχουν χαμηλή συνείδηση, χαμηλή δόνηση. Energies of manipulation and control, these lower frequency energies. Αυτές οι χαμηλής δονήσεις ενέργειες που θέλουν την κυριαρχία. Are struggling to maintain control of your earth, of humanity. Παλεύουν να κρατήσουν τον έλεγχο πάνω στην ανθρωπότητα. They are very clever, they are very subtle. Είναι πολύ έξυπνοι. And so they can manipulate on a global scale as well as on a very local or individual scale. Και μπορούν να επηρεάσουν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν manipulation, να επηρεάσουν από μια μεμονωμένη ατομικά έναν άνθρωπο μέχρι ένα μεγάλο group ανθρώπων. Now, in your country, στη χώρα σας, the situation is blamed on the financial system.
η κατάσταση την αποδίδουμε στο οικονομικό σύστημα, στην οικονομική κατάσταση, αυτή την άσχημη εικόνα. And so it has limited people in many ways. Και αυτή η κατάσταση έχει περιορίσει τους ανθρώπους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. The automatic unconscious reaction to that. Η αυτόματη χωρίς συνείδηση ανταπόκριση που έχουμε απέναντι σε αυτό is to be angry. Είναι να είμαστε θυμωμένοι. You can't do this to us. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό σε Many εμάς. People in your country are very angry. Πολλοί άνθρωποι στη δικιά σας κοινωνία είναι πολύ αγριεμένοι. They are angry at the banks. Είναι αγριεμένοι με τις τράπεζες. They are angry at the politicians. Είναι αγριεμένοι με τους πολιτικούς. They are angry at the other countries for imposing things upon you. Έχουν αγριέψει και με τις άλλες χώρες που κάνουν πράγματα σε αυτή τη χώρα. And beloved ones. Και αγαπητοί μας. The lower frequencies of control are winning then. Και με αυτή τη συνείδηση, με αυτή την ανταπόκριση, οι ενέργειες της χαμηλής δόνησης κερδίζουν δύναμη μέσα από αυτή την αντίδραση. This is really important to understand. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό. Whenever you react out of anger, όποτε αντιδράτε με θυμό, you are lowering your vibration. Μειώνετε, ελαχιστοποιείτε τη δόνησή σας. When you lower your vibration, όταν χαμηλώνετε τη δόνησή σας, you are supporting these energies of unconscious manipulation. Υποστηρίζετε αυτές τις ενέργειες που θέλουν να κάνουν, να έχουν τον έλεγχο πάνω στον κόσμο. These manipulations of the finance around the world. Αυτές οι ενέργειες που κάνουν μανιπιουλάρουν την οικονομία σε όλο τον κόσμο. Is designed to make things difficult. Είναι σχεδιασμένο να κάνει τα πράγματα δύσκολα. It is designed to make you angry. Είναι σχεδιασμένο το ώστε εσείς να ανταποκριθείτε με θυμό. It is designed to make you struggle so that you do not focus on your meditations, you do not focus on bringing in the light. Έχει σχεδιαστεί έτσι ούτως ώστε να έχετε δυσκολίες και όταν έχετε δυσκολίες να βάλετε στην άκρη το διαλογισμό σας και μεταφορικά να βάλετε το φως σας στην άκρη. You το are φως not που έχετε μέσα living σας. In joy, you are struggling. Δεν ζείτε με χαρά, με γιορτή, παλεύετε όλη την ώρα. You are lowering your vibration. Χαμηλώνετε τη δόνησή σας and supporting these energies of unconsciousness. Και υποστηρίζετε αυτές τις ενέργειες που δεν έχουν συνείδηση. This is the way they try and shut down your light. Αυτός είναι ο τρόπος τους, η μέθοδός τους, ούτως ώστε να χαμηλώσουν το δικό σας φως. Understand, they have done this for thousands of years. They are very good at it. Καταλάβετε ότι αυτό το έχουν κάνει για χιλιάδες χρόνια. Είναι πολύ καλοί σε αυτό. So this is one thing. Οπότε αυτό είναι το ένα πράγμα. And now you also know about the conflict that has been created in many countries. Και τώρα επίσης γνωρίζετε τις διαμάχες που υπάρχουν μεταξύ διάφορων κρατών. In your Syria. Στη Συρία. The whole country being destroyed, all the homes and the cities being blown up. Όλη η χώρα καταστράφηκε, όλα τα σπίτια, όλες οι πόλεις ανατινάθηκαν στον αέρα. Thousands and thousands of people being killed. Χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. Thousands and thousands of refugees. Χιλιάδες και χιλιάδες μετανάστες δημιουργήθηκαν. This is also part of their planning. Είναι και αυτό μέρος του σχεδιασμού τους. It would have been so easy. Θα ήταν τόσο εύκολο. Right at the very beginning of the conflict. Από την αρχή της διαμάχης. For some of your powerful countries to say no, you cannot just kill your own people. Από κάποιες από τις μεγάλες δυνάμεις σας να πούνε stop. Δεν μπορούμε να σκοτώνουμε τους ίδιους μας τους ανθρώπους. And they could have simply gone in and taken this leader away. Και θα μπορούσαν να πάνε και να πάρουν αυτή την κυριαρχία και να τη διώξουν. But this did not happen. Αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. And so all these poor people. Και έτσι όλοι αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι trying to take care of their families, their children, προσπαθούν να περιθάλψουν, να φροντίσουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους and from other countries also where there is so much poverty.
Και επίσης και από άλλες χώρες που υπάρχει και εκεί επίσης μεγάλη φτώχεια. You cannot blame them for trying to find a better way to live. Δεν μπορείτε να τους κατηγορήσετε που ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο μέρος για να μείνουν. But when they come here in their thousands and thousands, και όταν έρχονται εδώ κατά χιλιάδες, είναι χαοτική η κατάσταση. And again with this chaos, with this judgment. Και πάλι με αυτό το χάος, με αυτή την επίκριση. With this condemning. Με αυτή την καταδίκη. Of all those people that try to find a better life. Όλων αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν απλά μια καλύτερη ζωή. Again more anger and frustration and negativity. Πάλι δημιουργείται μεγάλος θυμός και ενεργητικότητα, αρνητικότητα. These are very clever ways of making you lower your vibration by becoming frustrated, angry or judgmental. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος σχεδιασμός, ένας πολύ έξυπνος τρόπος, ούτως ώστε να χαμηλώσετε την ενέργειά σας μέσω της επίκρισης και του θυμού και της αναστάτωσής σας. Your country holds a very special key. Η χώρα σας κρατά ένα πολύ ιδιαίτερο κλειδί. This might be a little difficult to accept. Είναι λίγο δύσκολο ίσως να το κατανοήσετε, να το αποδεχτείτε. If your country can change its energy and bring back the joy that you know so well. Αν λοιπόν η δική σας χώρα μπορεί να γυρίσει, να κάνει την αλλαγή και να φέρει αυτό τον εορτασμό που τόσο καλά ξέρετε να κάνετε, αυτή τη γιορτή. If you can raise your vibration by not being judgmental, by not being angry at all these outside forces. Αν μπορείτε λοιπόν να ανυψώσετε τη συνείδησή σας με το να μην είσαστε θυμωμένοι, με το να μην επικρίνετε τους άλλους, your country can start to change the vibration. Η χώρα σας μπορεί σιγά σιγά να αλλάξει τη δόνηση. This is something that you and those like you can do. Αυτό είναι κάτι που εσείς και όμοιους με εσάς μπορείτε να κάνετε. Love. Αγάπη. Love is always the answer. Η αγάπη είναι πάντοτε η απάντηση. Rather than sending anger and frustration, αντί να στέλνετε αναστάτωση και θυμό at your politicians, your bankers, στους πολιτικούς, στις τράπεζές σας, the controllers in the other countries, αυτούς που ελέγχουν, που έχουν τον έλεγχο σε άλλες χώρες, send them love. Στείλτε τους αγάπη. Send them love. Στείλτε τους αγάπη. Change the energy. Αλλάξτε την ενέργεια. Do not blame them for what they have done. Send them love so they can change it. Μην τους κατηγορείτε για ό,τι έχουν κάνει. Στείλτε τους αγάπη, ούτως ώστε να μπορέσουν να το αλλάξουν. Send them love so that you are changing your vibration and supporting them changing theirs. Στείλτε τους αγάπη τους ώστε να αλλάξετε τη δικιά σας δόνηση και με τη σειρά θα αλλάξει και η δική τους. Share this understanding with those who can follow the logic behind it. Μοιραστείτε αυτή την κατανόηση με εκείνους που μπορούν να καταλάβουν τη λογική που υπάρχει πίσω από αυτό. And now on a very personal level. Και τώρα σε πολύ προσωπικό επίπεδο. When you judge yourself or when you judge someone else or when you judge a situation, όταν επικρίνετε τον εαυτό σας ή κάποιον άλλον ή επικρίνετε μια κατάσταση, you are lowering your vibration. Χαμηλώνετε τη δόνησή σας. As your vibration goes down, you become more unconscious. Καθώς ελαχιστοποιείτε τη δόνησή σας, αρχίζετε πάλι να είσαστε μη συνειδητοί. Every time you make a judgment, I am not clever enough, I am not rich enough, I am too fat, I am too thin. Κάθε φορά που κάνετε μια επίκριση για τον εαυτό σας, δεν έχω αρκετά χρήματα, δεν έχω το σώμα που θέλω, δεν έχω εκείνο, δεν έχω το άλλο. I cannot do this, I cannot do that. Δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Every time you judge yourself, κάθε φορά που επικρίνετε τον εαυτό σας, you lower your vibration. Χαμηλώνετε τη δόνησή σας. Awareness is more difficult with a lower vibration. Η συνειδητότητα είναι πολύ δύσκολη με μια χαμηλή συχνότητα, με μια χαμηλή δόνηση. When you notice you are judging yourself, immediately just think of something that you can love yourself for.
όταν αντιλαμβάνεστε ότι επικρίνετε τον εαυτό σας σε οτιδήποτε, εκείνη την ίδια στιγμή βρείτε κάτι για να αγαπήσετε τον εαυτό σας. Beloved, each one of you can love yourself for having been here this day. Αγαπητοί, κάθε ένας από εσάς μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του μόνο και μόνο που είσαστε, φέρατε τον εαυτό σας σήμερα εδώ. Because this is a loving act that you have done for yourself, wanting to be more aware. Γιατί είναι μια πράξη αγάπης απέναντι στον εαυτό σας αυτή που κάνατε. Θέλετε να είσαστε πιο συνειδητοί. Wanting to change, wanting to be a better person. Θέλετε να αλλάξετε, θέλετε να είσαστε ένας καλύτερος άνθρωπος. You can love yourself for giving yourself these moments today. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να συγχωρήσει τον εαυτό σας σήμερα, αυτές τις στιγμές. Appreciate yourself for this. Εκτιμήστε το αυτό για τον εαυτό σας. That will raise your vibration. Αυτό θα κάνει τη συνείδησή σας και τη δόνησή σας να είναι πιο υψηλή. Most people love to gossip. Οι περισσότεροι άνθρωποι λατρεύουν το κουτσομπολιό. You love to talk about other people. Σας αρέσει να μιλάτε για άλλους ανθρώπους. All those things that they do wrong. Όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν λάθος. Those ridiculous clothes they wear. They don't know how silly they look. Αυτά τα χαζά ρούχα που φοράνε, δεν ξέρουν πόσο χαζί φαίνονται. That hairstyle. It looks ridiculous on her. Αυτό δεν έχει στυλ. Κοίταξε πώς φαίνεται πάνω της. All these things that you judge about other people. Όλα αυτά που επικρίνετε στους άλλους ανθρώπους. They lower your vibration. Χαμηλώνουν τη δόνησή σας. When you catch yourself judging someone else. Όταν πιάνετε και αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας να επικρίνει κάποιον άλλον. See, find something you can love them or honor them for. Βρείτε κάτι για το οποίο μπορείτε να τους τιμήσετε, για το οποίο μπορείτε να τους αγαπήσετε. Change your vibration. Αλλάξτε τη δόνησή σας. To appreciation, not negativity. Στην εκτίμηση από την αρνητικότητα. Αφήνουμε την αρνητικότητα, αγκαλιάζουμε την εκτίμηση. Self-judgment and judgment of others is the major way that you continue to lower your vibration. Η κρίση του εαυτού και η επίκριση απέναντι στους άλλους είναι ο πιο δυνατός τρόπος για να χαμηλώνετε την ενέργειά σας. If we were asked, what raises your vibration better? Αν γίνει η ερώτηση, τι μεγαλώνει την ενέργειά σας, τη συχνότητά σας, τη δόνησή σας καλύτερα? Meditation or non-judgment? Ο διαλογισμός, η μη κρίση. We would say non-judgment. Θα λέγαμε ότι η μη κρίση επηρεάζει περισσότερο. So, catch yourself when you judge. Πιάστε τον εαυτό σας εκείνη την ώρα που κάνει κρίση, που επικρίνει. And remember, self-judgment is the most destructive. Και θυμάστε πάντα, να θυμάστε πάντα ότι η κρίση, η επίκριση απέναντι στον εαυτό είναι το χειρότερο από όλα. Find ways of spreading love, spreading joy. Βρείτε τρόπους να μοιράζετε αγάπη, να μοιράζετε γιορτή, χαρά. Appreciate other people. Να εκτιμάτε τους άλλους ανθρώπους. And so, a few examples. Και έτσι μερικά παραδείγματα. When you are buying your groceries and you are at the checkout. Όταν αγοράζετε λοιπόν, παίρνετε τα λαχανικά σας και είσαστε στο ταμείο. Smile at the man or the woman there. Χαμογελάστε στον άντρα ή στη γυναίκα που βρίσκεται εκεί. Look at them and say, thank you for helping me. Κοιτάξτε τους και πείτε τους ευχαριστώ που με βοηθήσατε. They will be very surprised. Θα μείνουν έκπληκτοι. One of the people in the hotel cleaning the bathroom. Ή τους ανθρώπους σε ένα ξενοδοχείο που καθαρίζουν το μπάνιο. If you happen to see them. Αν τύχει να τους δείτε. Say thank you for keeping everything so beautiful and clean. Πείτε τους ευχαριστούμε που τα έχετε τακτοποιήσει όλο τόσο τέλεια και είναι τόσο καθαρά. This one Pragit was in the airport a few days ago. Ο Pragit ήταν στο αεροδρόμιο πριν κάποιες μέρες. Went into the bathroom. Πήγε στο μπάνιο. And there was a beautiful lady there mopping the floor. Και υπήρχε και μια πανέμορφη γυναίκα η οποία καθάριζε με σφουγγαρίστρα το δάπεδο. She looked very miserable. Yeah, φαινόταν πολύ μίζερη κάπως. And Pragit said to her, thank you for making the bathroom so nice. Ο Πραγίτης είπε ευχαριστώ που κάνεις το μπάνιο να φαίνεται τόσο όμορφο. She looked shocked.
φάνηκε σαν να είχε σοκαριστεί. And then she smiled. Και μετά χαμογέλασε. Such a big smile. Με ένα τεράστιο χαμόγελο. She said, thank you. Είπε ευχαριστώ. And she had such a smile. Και είχε ένα τόσο μεγάλο χαμόγελο. You can change people's energy. Μπορείτε να αλλάξετε την ενέργεια appreciating them. Των ανθρώπων με το να τους εκτιμάτε. Whoever it is. Οποιοςδήποτε κι αν είναι. Someone sweeping the street, thank them. Κάποιος που καθαρίζει το δρόμο με σκούπα, ευχαριστήστε τους. It makes you feel good. Θα κάνει και εσάς να αισθανθείτε όμορφα. It makes them feel wonderful. Θα κάνει και τους ίδιους να αισθανθούν υπέροχα. Appreciate people. Εκτιμήστε τους ανθρώπους. Especially those people doing the jobs that normally people walk past and totally ignore them. Ιδιαίτερα αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν κάποιες δουλειές τις οποίες όταν οι άνθρωποι περνάνε από δίπλα τους τους αγνοούν τελείως. You really want to change your vibration? Θέλεις πραγματικά, θέλετε πραγματικά να αλλάξετε τη δόνησή σας? You really want to change your world and your country? Θέλετε πραγματικά να αλλάξετε τον κόσμο σας και τη χώρα σας? Make a point of changing your energy with someone else. Ανταλλάξτε λοιπόν την ενέργειά σας με κάποιον άλλον. Every day. Κάθε μέρα. And if you really want to give yourself a challenge, 6 times in a day. Και αν θέλετε να βάλετε μια μεγάλη πρόκληση στον εαυτό σας, 6 φορές την ημέρα. Βρείτε 6 ανθρώπους που πραγματικά να τους εκτιμήσετε. Especially those who don't expect it. Ιδιαίτερα αυτούς που δεν το περιμένουν. Can you do that? Yes, you can. Μπορείτε να το κάνετε αυτό? Ναι, μπορείτε. Will you do that? Θα το κάνετε αυτό? It is up to you. Είναι στο χέρι σας. Remember, this is a way that you can change your vibration. Θυμηθείτε ότι αυτός είναι και ο δικός σας τρόπος να αλλάξετε τη δικιά σας ενέργεια. Gratitude and appreciation raises your vibration. Ευγνωμοσύνη και εκτίμηση ανεβάζει τη δόνησή σας. So, οπότε, something else that we'd really like you to understand. Κάτι που θέλουμε πολύ να καταλάβετε. So be awake for this too. Είστε σε εγρήγορση γι' αυτό επίσης. We are sorry, we only have one day. We are trying to cram 3 weeks into one day. Συγγνώμη, προσπαθούμε να χωρέσουμε 3 εβδομάδες μέσα σε μία μέρα για να τα κάνουμε όλα. So see if you can be very present. Δείτε λοιπόν, φέρετε τον εαυτό σας να είναι απολύτως παρόν. Feel the energy. Νιώστε την ενέργεια. Do you want to raise your vibration? Θέλετε να αυξήσετε την ενέργειά σας, τη δόνησή σας? Feel yourself very present. Φέρτε τον εαυτό σας να είναι απολύτως παρόν. We have suggested ways that you can change your consciousness. Σας προτείναμε τρόπους που μπορείτε να αλλάξετε τη συνείδησή σας με το να αυξάνετε τη δόνησή σας. When your vibration is raised, όταν η δόνησή σας είναι υψηλή, you are far more receptive. Είσαστε ακόμα σε καλύτερη θέση να εισπράξετε. To the way that existence wants to support you. Με τον τρόπο που η ύπαρξη θέλει να σας υποστηρίξει εσάς. So, now we want to say a little bit about how you create the reality that you experience. Τώρα θέλουμε να πούμε λίγα πράγματα για το πώς εσείς οι ίδιοι δημιουργείτε την πραγματικότητα την οποία βιώνετε. You create your reality. Every single thing that you experience, you have created. Οτιδήποτε εσείς βιώνετε είναι δικό σας δημιούργημα. Εσείς το έχετε δημιουργήσει. This is very difficult for the mind to accept. Είναι πολύ δύσκολο για το νου αυτό να το αποδεχτεί ο νους. So let us explain it. Ας το εξηγήσουμε λοιπόν λίγο. Your vibration, your energy. Η δόνησή σας, η ενέργειά σας. The energy field that you are feeling right now. Το ενεργειακό πεδίο που νιώθετε αυτή τη στιγμή. Your vibration radiates out into existence. Η δικιά σας δόνηση αναμεταδίδεται σε όλη σας την ύπαρξη. And it is like a magnet. Και είναι σαν να είναι ένας μαγνήτης. It attracts to you experiences that are on the same resonance, on the same vibration as you. Ελκύει καταστάσεις, βιώματα στα οποία είναι εναρμονίζονται πλήρως με τη δικιά σας δόνηση. Ελκύεται δικιά σας δόνηση.
So when you are vibrating at a higher level, όταν δονείστε λοιπόν σε ένα υψηλό επίπεδο, you start attracting and can receive higher vibrations, more pleasant experiences. Ξεκινάτε και ελκύετε πιο υψηλές εμπειρίες. Many of you project, oh, and you envision and you ask for various things. Πολλοί από εσάς κάνετε οράματα και ζητάτε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, διάφορα πράγματα. In your meditations or in your prayers. Ή με τους φίλους σας. Or in your affirmations. Ή στις προσευχές σας. You are asking for things. Ζητάτε πράγματα. But beloveds, if your vibration is low, you are not able to receive those things you are asking for. Αγαπητοί, όμως, αν έχετε μια χαμηλή δόνηση, δεν είσαστε σε θέση να εισπράξετε, να λάβετε αυτό το οποίο ζητάτε. We hear so many times, we have asked for this again and again and I still don't get it. My guides are not listening to me. Το ζητάω αυτό το πράγμα, το έχω ζητήσει ξανά και ξανά και ξανά και κανένας δεν ακούει, δεν ακούνε οι οδηγοί μου. Beloveds, you are not available to receive it. Your vibration has dropped because of self-judgment or doubt or negativity. Αγαπητοί μας, δεν μπορείτε να το λάβετε γιατί το μπλοκάρετε με την αρνητικότητά σας ή αν έχετε επικρίνει τον εαυτό σας ή αν έχετε βάλει τον εαυτό σας σε μια άσχημη θέση. When you get trapped in the cycle of self-judgment or the cycle of anger and frustration, όταν έχετε παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο που επικρίνετε τον εαυτό σας ή έχετε σύγχυση, you attract the negative things to you. Ελκύετε αρνητικά πράγματα προς εσάς. When you are in joy and celebration and appreciation of what you have, όταν είσαστε μέσα στη γιορτή και στη χαρά και στην ευγνωμοσύνη για αυτά που ήδη έχετε, you start attracting more beautiful things into your life. Αρχίζετε και ελκύετε πιο όμορφα πράγματα στη ζωή σας. This is very simple. Είναι πολύ απλό. It needs to be understood. Χρειάζεται να κατανοηθεί. But understanding is not enough. Αλλά η κατανόηση δεν είναι αυτή καθ' αυτή αρκετή. You need to practice it. Χρειάζεται να κάνετε πρακτική πάνω σε αυτό. Self-judgment is very, very destructive. Η επίκριση απέναντι στον ίδιο τον εαυτό είναι καταστροφική, πολύ καταστροφική. We will give you an example. Θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα. There are two beautiful ladies that have been working with the Stargate. Υπάρχουν δύο πολύ όμορφες γυναίκες οι οποίες συνεργάζονται με το Stargate. And they were saying to Alcazar, we want so much to have a beautiful man in our life and I've been wanting it for years and years. And I cannot find a nice man. Και λέγανε λοιπόν στον Alcazar ότι εδώ και χρόνια ψάχνω ένα πάρα πολύ όμορφο και ωραίο άντρα και τον περιμένω εδώ και χρόνια και χρόνια και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Because they were judging themselves. Είναι γιατί επικρίναν τον εαυτό τους. And so very recently these women have found beautiful men. Και πολύ σύντομα τώρα τελευταία αυτές οι δύο γυναίκες βρήκανε και οι δύο πολύ καλούς άντρες. Because they stopped judging. Γιατί σταματήσαν να επικρίνουν τον εαυτό τους. Stop saying, oh, my body is too big. No man is going to like me. I have to be skinny and thin. Σταματήσαν να λένε ποιος θα με θέλει με αυτό το σώμα. Εγώ θα πρέπει να είμαι για να αρέσω, θα πρέπει να είμαι λεπτή. I have to be a teenager. Πρέπει να είμαι πιο μικρή σε ηλικία. Now I am over 50 and no man will want me. Τώρα έχω φτάσει στα 50, κανένας δεν θα με θέλει. And with these judgments and ideas, και με αυτές τις επικρίσεις και ιδέες, what they created. Αυτό είναι που δημιουργούν. When they change their self-judgment, όταν αλλάζουν την κρίση προς τον εαυτό, both of them, και οι δύο όταν το άλλαξαν, very happy now. Είμαστε πολύ χαρούμενες τώρα. The last one, η τελευταία, very beautiful man, πολύ όμορφος άντρας, very beautiful man, πολύ όμορφος άντρας, much much younger than her, πολύ πολύ πιο νέος από αυτήν. Very beautiful, yes. Πολύ όμορφο, ναι. And she came to these two and said, "Look." Και ήρθε και τις είπε, "This man, he's my boyfriend now." Κοιτάξτε, κοιτάξτε, αυτό. Can you believe? Αυτός είναι το αγόρι μου, σχέση μου, το πιστεύετε; Yes, we can believe. Ναι, τις είπαμε, το πιστεύουμε. Your mind limits your by your judgments. Ο νους σας περιορίζεται από τις επικρίσεις σας. Stop judging yourself. Σταματήστε να κριτικάρετε τον εαυτό σας. Another man, very clever man, created beautiful programs
for computers. Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος προγραμματίζει πράγματα για υπολογιστές, έφτιαχνε προγράμματα. And he said, "Oh, this is such a beautiful program, but nobody wants it." Και έλεγε στον εαυτό του, «Κοίτα τι όμορφο πρόγραμμα που έφτιαξα, αλλά κανείς δεν το θέλει." And so nobody was taking it. Και έτσι κανένας δεν το έπαιρνε. Slowly, slowly, with his meditations, he changed his attitude. Σιγά σιγά με τους διαλογισμούς άλλαξε όμως τη συμπεριφορά του. Few months ago, πριν μερικούς μήνες, he was very happy. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Somebody had bought his computer program. Κάποιος είχε αγοράσει το πρόγραμμα που είχε φτιάξει ο ίδιος. They paid him $2 million. Τον πλήρωσαν 2 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Not only did they pay him these $2 million. Όχι μόνο τον πληρώσανε 2 εκατομμύρια δολάρια. They also gave him $10,000 every month extra. Του έδιναν επιπλέον 10,000 δολάρια κάθε μήνα επιπλέον. Made him very happy. Τον έκανε πολύ χαρούμενο. Would you like $10 million? Θα θέλατε 10 εκατομμύρια δολάρια? Would you like $20 million? Θα θέλατε 20 εκατομμύρια δολάρια? How much can you allow? Already you think it's impossible, so it is. Πόσα μπορείτε να επιτρέψετε? Can you allow existence to bring you support in a way that you cannot imagine? Μπορείτε να αφήσετε την ύπαρξη, να επιτρέψετε στην ύπαρξη να σας φέρει αυτά που εσείς ονειρεύεστε? Can you imagine if enough of you in your country changed your energy? Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε, τι συμβαίνει, αν κάθε ένας από εσάς σταματούσε την επίκριση και ξεκινούσε την αγάπη. Τι αλλαγή θα φέρνει αυτό στη δόνηση? Θα μπορέσατε να αλλάξετε όλη την ευρωπαϊκή σας κοινότητα. Είναι δυνατό. Έτσι. We thank you for listening. Ευχαριστούμε που ακούσατε για την ακοή σας. Maybe you listen to the recording again because we have said so much. Ίσως να ακούσετε και το ηχογραφημένο μήνυμα ξανά γιατί είπαμε πάρα πολλά.